Να ξεκινήσουμε λοιπόν και σήμερα από τις θερμοκρασίες που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Θα δείτε ότι κάνει αρκετό κρύο προς τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε κοντά στο 0 στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, προς τη Φλόρινα, προς τα Ιωάννινα, 0 με 2 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι δείχνουν τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή. Καλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές συνθήκες, καθώς κινούμαστε πιο νότια. Παρατηρήστε ότι προς τη Λάρισα και τη Λαμία τα θερμόμετρα δείχνουν 12 με 14 βαθμούς Κελσίου και μέσα στο Αιγαίο είμαστε κοντά στους 15 με 17 βαθμούς προς το ανατολικό και βόρειο κυρίως Αιγαίο. Καθώς τώρα θα πηγαίνουμε πιο νότια, θα παρατηρήσουμε ότι και στην Νότια Ελλάδα, κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, κάνει αρκετό κρύο. Προς την περιοχή της Τρίπολης, αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δείχνουν 8 με 9 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Λεκανοπέδιο, τα θερμόμετρα δείχνουν 15 με 16 βαθμούς. Λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές συναντούμε προς τα βόρεια τμήματα του νομού. Καλύτερες βέβαια θερμοκρασίες προς τα νότια τμήματα του Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά όμως, στο νότιο Αιγαίο και αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές βροχές σε καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, προς την Κάσο, την Κάρπαθο και γύρω-γύρω από τη Ρόδο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα και αύριο. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στην εξέλιξη του δελτίου μας. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Εστιάζουμε προς τη χώρα μας. Παρατηρήστε τις συμπαγείς συννεφιές που καλύπτουν τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, δηλαδή την Κρήτη προς τα Δωδεκάνησα, από τις νότιες Κυκλάδες και πιο κάτω, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας. Αυτές οι συννεφιές δίνουν ισχυρές βροχές σε καταιγίδες, είναι σε θέση τα φαινόμενα να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό και πρέπει σήμερα και αύριο να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή. Να τα δούμε αυτά βέβαια και στον χάρτη των βροχοπτώσεων, όπου όπως μπορείτε να δείτε τα σκούρα χρώματα εστιάζονται κυρίως γύρω-γύρω από την Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι εδώ τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Καθώς πηγαίνουμε βορειότερα, υποχωρούν οι χρωματισμοί. Έχουμε κάποια χρώματα προς την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Αυτά βέβαια οφείλονται στο καιρό βορείου ρεύματος. Ο βοριάς σε αυτές εκεί τις περιοχές δίνει κάποια ασθενή κατά κανόνα φαινόμενα, χωρίς να είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά τώρα στους επόμενους μας χάρτες. Για σήμερα Τρίτη, προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας αναμένουμε κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και τα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου αναμένουμε κατά διαστήματα ψημένες συννεφιές με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο θα προσεγγίζουν σε εντάσεις τα 7 τοπικά, ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, και ο υδράργυρος κοντά στους 20 με 22 τοπικά και 23 βαθμούς Κελσίου στα πιο νότια τμήματα της χώρας μας. Τώρα για την περιοχή της Αττικής, αναμένουμε σήμερα Τρίτη λίγες τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα βόρειο-ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Βοριάδες και εδώ οι άνεμοι θα προσεγγίζουν στα ανατολικά τμήματα, καθώς θα περνούν οι ώρες τα 6 με 7 τοπικά, ακόμη και τα 8 μποφόρ, και ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, περισσότερο βέβαια το κρύο προς τα βόρεια τμήματα του νομού. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένουμε καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές, ιδιαίτερα τώρα νωρίς το πρωί, που θα είναι πιο πυκνές προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Βοριάδες και εδώ οι άνεμοι, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα, θα προσεγγίζουν τα 6 τοπικά, ακόμη και τα 7 μποφόρ, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμοι, και ο υδράργυρος κοντά στους 17 με 18 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Τώρα, καθώς πηγαίνουμε πιο ανατολικά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια. Στα πιο όμως ανατολικά τμήματα και προς το βορειοανατολικό Αιγαίο θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές, ιδιαίτερα τώρα νωρίς το πρωί. Και εδώ οι βοριάδες σιγά σιγά θα ενισχυθούν, θα προσεγγίσουν σε εντάσεις στα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, και ο υδράργυρος κοντά στους 17 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Κάνει όμως αρκετό κρύο τώρα νωρίς το πρωί και το βράδυ επίσης η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά. Τώρα πηγαίνουμε προς το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε και προηγουμένως, προς την Κάσο, προς την Κάρπαθο, στη θάλασσα του Καστελόριζου, προς τη Ρόδο, αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα της Κρήτης. Θα επικρατεί σήμερα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές σε καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα πρόσκαιρα να επηρεάσουν και τα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων. Παρατηρήστε στο πεδίο των ανέμων ότι έχουμε ένα ισχυρό ανατολικό ρεύμα προς την περιοχή του Καστελόριζου, προς τη θάλασσα του Καστελόριζου, το οποίο στην ουσία συγκρούεται με το βορειά βορειότερα και δημιουργεί έτσι αυτή τη ζώνη σύγκλησης με αποτέλεσμα αυτόν τον επικίνδυνο καιρό. Και ο υδράργυρος κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι, τις μεγαλύτερες τιμές περιμένουμε προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού στους χάρτες των βροχοπτώσεων. Για αύριο Τετάρτη, βλέπετε, επιμένουν οι χρωματισμοί στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Θα συνεχίσουν εκεί οι βροχές σε καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Καλύτερος βέβαια ο καιρός βορειότερα, με κάποια όμως φαινόμενα στα ανατολικά προσύνεμα και τους ανέμους αρκετά ενισχυμένους στους βοριάδες κοντά στα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο.
Και βλέπουμε λοιπόν τώρα στον επόμενο μας χάρτη την Πέμπτη. Πλέον σιγά σιγά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Υποχωρεί λοιπόν το βαρομετρικό χαμηλό από τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Αρχίζει και εξασθενεί και με αποτέλεσμα να βελτιωθεί και ο καιρός. Καλύτερος βέβαια καιρός βορειότερα. Επιμένουν οι βοριάδες με μικρή όμως εξασθένηση και κρύο κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Τέλεια. Σχετικά τέλεια με τον καιρό. Δείχνουμε λοιπόν την απαιτούμενη προσοχή, όπως είπαμε και προηγουμένως, στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή προς την Κρήτη, τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησά μας. Μεγάλη προσοχή σήμερα και αύριο. Mm. Καλύτερος ο καιρός πιο βόρεια, με το βορειά όμως να είναι αρκετά ενισχυμένος.